Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Μη Μασάς. Και σήμερα θα κάνουμε την πιο βελούδινη, την πιο μυρωδάτη, την πιο γευστική σούπα βελουτέ με κολοκύθα και κάστανα. Πω! Πάμε να ξεκινήσουμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κίνηση νούμερο 1. Να ζεστάνουμε την κατσαρόλα μας. Φύγαμε. Πάμε στο μάτι μας. Ανάβω τη φωτιά μέτρια προς δυνατά. Λίγο ελαιόλαδο και θα το ρίξω μέσα στην κατσαρόλα μου. 1 με 2 κουταλιές της σούπας είναι αρκετό. Δεν θέλω να σας βαρύνω. Δεν θέλω να κάνω μια σούπα με πολλά λάδια. Την κάνουμε light. Σας προσέχω, βλέπετε, έτσι. Ξεκινάω να ρίξω πράσο ψιλοκομμένο. Να γλυκάνω λίγο τη σουπίτσα μου. Μέσα το πρασάκι. Το πράσο είναι τρομερό. Το κόβουμε έτσι, όχι και πολύ ψιλοκομμένο, δεν θέλω να σας ζορίσω. Συνεχίζω προσθέτοντας λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Και γιατί βάζουμε λευκό κρεμμύδι στη σούπα, ξέρει κανείς. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια και σε story θα απαντήσω. Το κάνω έτσι, θα βάλω ένα quiz. Γράψτε μου γιατί χρησιμοποιώ λευκό κρεμμύδι στη σούπα αντί για κόκκινο. Βάζουμε μέσα και το κρεμμυδάκι. Πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια λίγο σέλερι, το οποίο θα το κόψω σε λεπτές κάθετες φετούλες. Κάνω ένα μαχαιράκι μου, κόβω το σέλερι, βλέπετε. Ένα στίκ σέλερι με 2 είναι μια χαρά. Χρησιμοποιούμε λαχανικά, τα οποία ίσως μέσα στο ψυγείο μας έχουν μαραθεί. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι σούπες είναι ένα comfort food, δηλαδή ένα φαγητό που μπορούμε να βάλουμε μέσα ό,τι μα ό,τι θέλουμε. Μέσα και το σέλερι και ακούμε σιγά σιγά τα λαχανικά αρχίζουν και σοτάρονται. Ανακατεύουμε και ξεκινάει πρώτα απ' όλα το πράσο να καραμελώνει. Προσοχή όμως, δεν θέλουμε να μας πάρει έντονο χρώμα το πράσο, γιατί τι γίνεται, πικρίζει. Αν μαυρίσει το πράσο θα μας πικρίσει τη σουπίτσα και δεν το θέλουμε αυτό. Αν δούμε ότι μας παίρνουν πολύ γρήγορα χρώματα λαχανικά, πολύ απλά χαμηλώνουμε τη φωτίτσα μας. Ένα καροτάκι, επίσης γλυκό, λαχανικό και αυτό, για να δώσουμε ακόμα πιο έντονη τη γλυκύτητα μέσα στη σούπα και το κόβουμε σε λεπτές κάθετες φετούλες. Μέσα και το καροτάκι. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Συνεχίζω ρίχνοντας κολοκύθα. Βλέπετε, την έχουμε καθαρίσει την κολοκύθα από τα σποράκια της και την έχουμε κόψει σε κυβάκια. Τώρα ο καθένας μπορεί να την κόψει και πιο λεπτά, έτσι και πιο μικρά. Δεν θέλουμε να τα κάνουμε πιο μεγάλα τα κομμάτια, γιατί θα αργήσει να βράσει η κολοκύθα μας. Μέσα και η κολοκύθα να πάρει και αυτή γεύση από τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Ανακατεύουμε και παρατηρούμε ότι τα λαχανικά μας δεν έχουν πάρει καθόλου χρώμα. Αρχίζουν και γυαλίζουν, δηλαδή καραμελώνουν. Τελευταίο, το σκορδάκι μας. Αυτό αν θέλετε το βάζετε. Πάντα μου αρέσει λίγο σκορδάκι στη σούπα. Εν μεταξύ τη σούπα μπορείς να τη φας μεσημεριανό, βραδινό. Είναι ένα πλήρες γεύμα. Πάμε να βάλουμε και τα βρασμένα κάστανα. Το σούπερ μάρκετ τα έχουμε πάρει έτσι, βρασμένα καστανάκια, μέσα στην κατσαρόλα μας. Οπ. Ανακατεύουμε. Πάμε να βάλουμε τώρα λίγο μοσχοκάριδο, να δώσουμε μία ένταση στη σούπα μας. Θα βάλουμε πάρα πολύ. Λίγο μοσχοκαριδάκι, βλέπετε. 1/4 κουταλάκι του γλυκού. Ή σαπού δηλαδή. Α, βάλω κι άλλο λίγο. Το μοσχοκάριδο πάει πάρα πολύ με την κολοκύθα. Όπως και το τζίντζερ πάει πάρα πολύ με την κολοκύθα. Στην άκρη και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε όμορφα και ωραία. Τώρα, για να δώσουμε μια τσαχπινιά μέσα στη σούπα μας, θα σβήσω με λίγο κρασάκι. Αυτό είναι προαιρετικό. Αν θέλετε το κάνετε. Αν δεν θέλετε, μην βάλετε καθόλου κρασί. Μέσα και το κρασάκι και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Θέλουμε να κρατήσουμε μόνο τα γευστικά χαρακτηριστικά του κρασιού. Ο κύριος σήμερα, ε. Βλέπετε, είμαι πεντακάθαρος. Μπράβο μου, μπράβο μου. Ανακατεύουμε. Περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Τέλος, εξατμίστηκε και το αλκοόλ και συνεχίζουμε. Θα βάλουμε τώρα νεράκι, χλιαρό νερό. Και γιατί βάζουμε χλιαρό ή ζεστό νερό στη σούπα? Πολύ απλά για να μην σταματήσει ο βρασμός μέσα στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε και το νερό.
Και τώρα θέλω ησυχία, γιατί θα χρησιμοποιήσω το μυστικό υλικό της συνταγής. Σας παρακαλώ, μην το πείτε σε κανέναν. Είναι μεταξύ εμένα και εσάς. Μην το πείτε πουθενά. Είναι μυστικό το υλικό. Για να δώσουμε ακόμα πιο έντονη γεύση μέσα στην σούπα μας και να την κάνουμε ακόμα έτσι πιο χαρακτηριστική, να μας μείνει μέσα στη μνήμη, θα χρησιμοποιήσω κνόρ κύβο μανιταριών, που θα μου δώσει τρομερή γεύση στη σούπα μας. Και πρέπει να τονίσουμε ότι οι κνόρ κύβοι μανιταριών δεν έχουν καθόλου συντηρητικά, καθόλου τεχνικές χρωστικές, δεν έχουν γλουτένη και ταιριάζουν απίστευτα σε πιάτα όπως ριζότα, ζυμαρικά, πιάτα με λαχανικά, στη vegan σούπα μας, γιατί έχετε καταλάβει ότι θα κάνουμε vegan σούπα, δεν θα χρησιμοποιήσουμε καθόλου ζωικά. Και η γεύση μανιταριού που θα μου δώσει ο Knorr κύβος μανιταριών θα μου ανεβάσει και όλες τις υπάρχουσες γεύσεις μέσα στο περιεχόμενο. Και επειδή ένας κύβος ποτέ δεν φέρνει την άνοιξη, θα χρησιμοποιήσω δύο κύβους. Εξαιρετικά! Στην άκρη και πάμε να ρίξουμε τους κύβους μας μέσα. Ένα. Και άλλο ένα. Ανακατεύουμε, θα χαμηλώσω τώρα λίγο τη φωτιά και θα αφήσω όλο το περιεχόμενο να σιγοβράσει για περίπου 30 με 35 λεπτά, να μαλακώσουν όλα μας τα υλικά και μετά να τα μπλεντάρουμε. Να φάμε, βρε παιδιά. Να φάμε κάποια στιγμή. Έχουν περάσει τα 30 λεπτά και πάμε να δούμε τη σούπα μας. Βλέπετε, έχει αρχίσει και βράζει. Τα λαχανικά μου έχουν μαλακώσει πάρα πολύ καλά και φυσικά με σκοβολάει. Και παρατηρήσατε ότι δεν έβαλα καθόλου αλάτι και πιπέρι. Πολύ σωστά παρατηρήσατε γιατί δεν έβαλα. Όμως έβαλα δύο κύβους κνόρ μανιταριών. Αυτοί θα μου δώσουν όλη τη γεύση και το αλατοπίπερο που θέλω μέσα στη συνταγή μου. Τώρα, πώς συνεχίζουμε. Θα πάρω ένα ραβδομπλέντερ. Εσείς άμα δεν έχετε μπορείτε να το κάνετε στο μούλτι, αλλά σε δόσεις. Και θα πολτοποιήσουμε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Τέλος. Τώρα, τι κάνουμε. Μπορούμε να σερβίρουμε τη σούπα μας όπως ακριβώς είναι. Αλλά μία σούπα ονομάζεται βελουτέ όταν την περάσουμε μέσα από ψηλή σίτα, από ψηλό κόσκινο. Δηλαδή, θα πάρω εγώ το λεγόμενο σινουά, έτσι λέγεται στα γαλλικά, γιατί είναι σαν το καπέλο του Κινέζου, γι' αυτό λέγεται σινουά. Μοιράζω και γνώση. Φίλες και φίλοι, εδώ στο μήμα σας, εγκυκλοπαιδικές γνώσεις μοιράζουμε. Και τι κάνουμε, πολύ απλά βάζουμε το σκεύος μας μέσα στην κατσαρόλα, αδειάζουμε το περιεχόμενο καλά, εξαιρετικά. Και με μία βαθιά κουταλίτσα πάμε να ξεκινήσουμε να πιέζουμε το περιεχόμενο που έχει μέσα το σινουά μας, το σουρωτήρι μας. Έτσι το κάνουμε σε εστιατόρια, έτσι σας δίνω εστιατορικές συνταγές σήμερα. Και τελειώσαμε, πιέζουμε πάρα πολύ καλά και βλέπετε ότι περνάει όλο το ζουμάκι, όλη η γεύση από τα λαχανικά μας. Πάμε να δούμε λίγο πώς έχει γίνει η υφή πλέον της σούπας με ένα κουταλάκι. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι, κοιτάξτε εδώ, βελούδο. Τώρα, τελευταίο υλικό, τι είναι, λίγο γάλα καρύδας. Το αδειάζω μέσα στη σούπα μου και επιστρέφουμε την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά. Μέτρια η φωτιά μας και θα σιγοβράσουμε για 5 λεπτάκια. Θα πάρω ένα κουτάλι και θα ανακατέψω. Εδώ, κοιτάξτε εδώ. Βλέπετε πόσο ωραία είναι η υφή της σούπας. Γι' αυτό λέγεται βελουτέ. Και κοιτάξτε η υφή της σουπίτσας μου πώς έχει γίνει. Τέλεια. Έχει δέσει και φυσικά μου σχοβολάει. Πάμε να σερβίρουμε. Μια βαθιά κουτάλα. Μοιράζουμε σε πιατάκια. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ η υφή. Δεν έχετε παράπονο. Κάναμε τρομερή δουλίτσα. Και τώρα. Για όσους δεν θέλουν να την κάνουν vegan ή θέλουν να βάλουν κάτι ζωικό, μπορούμε να σερβίρουμε με γιαουρτάκι. Θα βάλω λίγο σε μία για να τη δούμε. Λοιπόν, ένα ωραίο κενελάκι από γιαούρτι. Κατευθείαν μέσα.
λίγες φύτρες. Και εδώ. Και φίλες και φίλοι, η σούπα βελιτέ με κάστανα και κολοκύθα είναι πανέτοιμη. Νομίζω ότι κάναμε εξαιρετική δουλειά, μάθαμε πολλά πράγματα για τη χρησιμότητα των λαχανικών και πώς μπορούμε να κάνουμε μια τέλεια βελουτέ σούπα. Εννοείται ότι για να πάμε ένα level παραπάνω τη συνταγή μας, η Knorr Kiwi Μανιταριών κάνανε εξαιρετική δουλειά. Το μόνο που έχετε να κάνετε, subscribe, περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω, θυμάστε και την ερώτηση που σας έκανα, θα απαντήσω σε story. Κάμια κοινοποίηση, αυτά, φιλάκια πολλά!